Κυρίες και κύριοι, ήδη οι χαιρετισμοί που ακούσαμε, οι σύντομες ομιλίες, δείχνουν ότι ξεκινάμε με μια κοινή θετική προδιάθεση να κάνουμε δουλειά ουσίας και αυτό θα κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να αξιοποιήσω τη σημερινή ημέρα για να κάνω καταρχήν ορισμένες διαπιστώσεις για αυτό το θεσμό των περιφερειακών συνεδρίων, ο οποίος είναι καινούριος για όλους μας. Και επειδή βρισκόμαστε ήδη στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο, νομίζω ότι έχουμε αρκετά δεδομένα για να συμπυκνώσουμε τις ως τώρα εμπειρίες, ούτως ώστε από εδώ και πέρα να κάνουμε ακόμα πιο ουσιαστική αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να παρατηρήσω καταρχήν ότι έπειτα από κάθε συνέδριο, από το πρώτο μέχρι το πρώτο τελευταίο, το προηγούμενο που ήταν στην Ήπειρο, διαπιστώνουμε μεγάλα προβλήματα, συσσωρευμένα προβλήματα ετών, μερικές φορές και δεκαετιών, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνουμε και δυνατότητες, υλικές και ανθρώπινες. Διάθεση θετική, ενέργεια θετική, που δείχνει ακριβώς ότι ναι μεν έχουμε την κρίση, αλλά έχουμε και τις δυνατότητες εξόδου από την κρίση. Έπειτα από κάθε συνέδριο, νιώθουμε την αυτοπεποίθησή μας, την πεποίθησή μας ισχυρότερη, ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την μεγάλη πια οδυνηρή, θα έλεγα, εμπειρία της χρεοκοπίας, των μνημονίων κλπ. Εάν αξιοποιήσουμε στοχευμένα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αν αξιοποιήσουμε, αν οργανώσουμε καταρχήν και αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που κρύβει κάθε περιφέρεια. Και όχι μόνο να βγούμε από την κρίση όπως, για να επιστρέψουμε την κατάσταση που είχαμε πριν, αλλά να βγούμε από την κρίση θέτοντας, να μου επιτραπεί ο όρος, φιλόδοξους συλλογικούς στόχους. Όχι απλώς να κάνουμε κάποια έργα, όλες οι κυβερνήσεις κάποια έργα κάνουν, αλλά να χαράξουμε μια στρατηγική, η οποία να είναι σύγχρονη, βιώσιμη και δίκαιη. Διότι δεν αρκεί άλλωστε, το είδαμε αυτό, απλώς η ανάκαμψη και η μεγέθυνση της υπάρχουσας οικονομίας. Πρέπει να έχουμε στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου υποδείγματος, ενός νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού υποδείγματος βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Και με βάση ένα τέτοιο υπόδειγμα, παραγωγικό, αναπτυξιακό, να διεκδικήσουμε μία αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, σε μια εποχή που αλλάζει έντονα, αλλάζει επαναστατικά, θα έλεγε κανείς. Ανεξάρτητα από το θρήσκευμα, την καταγωγή, οι άλλες ιδιαιτερότητες. Και μπορούμε να τα πετύχουμε, νομίζω, αυτά. Μπορούμε να θέσουμε και να πετύχουμε φιλόδοξους στόχους, εάν αντλήσουμε καταρχήν σωστά συμπεράσματα από τη δοκιμασία που περάσαμε, αν υπερβούμε παθογένειες του παρελθόντος, εάν απορρίψουμε λογικές που επικράτησαν, όμως η λογική του εύκολου κέρδους, των εύκολων λύσεων, εάν επενδύσουμε στη γνώση και την έρευνα, που είναι βασική παραγωγική δύναμη της εποχής μας, εάν δείξουμε τέλος μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις λογικές μας δυνατότητες και αξιοποιήσουμε με όρους κοινού συμφέροντος την πλεονεκτική γεωστρατηγική θέση που έχουμε ως χώρα, αλλά και ειδικά η συγκεκριμένη περιφέρεια στην οποία βρισκόμαστε. Όταν αρχίσαμε αυτά τα περιφερειακά συνέδρια, κάποιοι κλεισμένοι στα γραφεία τους στην Αθήνα έκαναν λόγο για επικοινωνιακές φιέστες. Τα γεγονότα τους διέψευσαν. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας, αλλά και δεν ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Η ανταπόκριση των περιφερειών, των δήμων, των φορέων της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων της κάθε περιοχής και των απλών πολιτών έδειξε ακριβώς την κοινή διάθεση να συζητήσουμε για μια διαφορετική πορεία, για ένα θετικό μέλλον αυτής της χώρας. Τα συνέδρια έδειξαν όχι μόνο την ανάγκη για διάλογο, αλλά και την, αν μπορώ να το πω έτσι, μια ορίμαση που φαίνεται να υπήρξε μέσα στην κοινωνία, στη διάρκεια αυτής της κρίσης,
μια συνειδητοποίηση δηλαδή ότι ο διάλογος και η συνεργασία που υπερβαίνει τις κομματικές περιχαρακώσεις είναι προϋπόθεση να βγούμε από την κρίση, είναι όρος για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και ιδίως προβλήματα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης που από τη φύση τους απαιτούν τη συνεργασία κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμων, κοινωνίας, θεσμών δηλαδή που εξ αντικειμένου δεν είναι δυνατόν να ανήκουν στην ίδια ακριβώς πολιτική παράταξη ή να διέπονται από τις ίδιες κομματικές αντιλήψεις. Άρα χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συνέργεια. Αυτά ισχύουν παντού, σε όλη τη χώρα. Θα έλεγα όμως ότι ισχύουν ακόμη περισσότερο στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν πριν. Ο διάλογος, η διαβούλευση είναι προϋπόθεση της ισοτιμίας και είναι όρος για την συμβίωση, την ειρηνική και δημοκρατική συμβίωση πολιτών με διαφορετικές θρησκευτικές ή άλλες επιθέσεις. Και ακριβώς πρέπει να πω ότι συμφωνώ με την κοινή δήλωση που διάβασα σήμερα των τεσσάρων Μητροπολιτών της περιοχής και ειδικά με το σημείο ακριβώς που τονίζουν την ανάγκη της διαβούλευσης, του διαλόγου, έτσι ώστε ο λαός της περιοχής να νιώθει και να ισχύει στην πράξη ότι οι αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη της περιφέρειας παίρνονται εδώ, μαζί του και όχι πίσω από κάποια κλειστά γραφεία. Μέσα λοιπόν από τα συνέδρια αυτά, οι τοπικοί φορείς συμμετέχουν σε ένα αφίδρομο διάλογο με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με τους υπουργούς, με στελέχη της κεντρικής διοίκησης και δείχνουν ότι θέλουν, και αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε, να είναι συμπροταγωνιστές στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός του νέου υποδείγματος του σχεδίου για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Οι υπουργοί της κυβέρνησης από την πλευρά τους προσέρχονται στα συνέδρια αυτά για να συνομιλήσουν απευθείας με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς, να ακούσουν από πρώτο χέρι και ήδη άκουσαν αρκετά από τον κύριο Λαμπάκη για τα προβλήματα τα ανοιχτά της περιοχής, τις εκκρεμότητες που έχουμε. Και ακριβώς η δική μας δουλειά είναι να φέρουμε τους υπουργούς απέναντί σας σε ένα τέτοιο ζωντανό διάλογο, ο οποίος θα ακολουθήσει αμέσως μετά, επί δύο μέρες. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθούν τα υπουργεία, να ελεγχθεί η κυβέρνηση. Κατά πόσον υλοποιούνται δεσμεύσεις προηγούμενες που έχουν εξαγγελθεί, κατά πόσον υπάρχουν καθυστερήσεις και αν υπάρχουν, πού οφείλονται και επομένως ποια διορθωτικά μέτρα πρέπει να παρθούν ούτως ώστε να προχωρήσουν. Συνολικά λοιπόν τα περιφερειακά συνέδρια δείχνουν να πετυχαίνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας μέσω των συλλογικών φορέων στο σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης. Κάτι το οποίο πρέπει να εδραιώσουμε, να μονιμοποιήσουμε, να ευαγγελίσουμε. Το συλλογισμό κυβέρνησης και περιφέρειας για την επίτευξη κοινών στόχων, αλλά και για την επιτόπια λύση προβλημάτων όσο αυτό είναι δυνατόν, την προτεραιοποίηση των στόχων. Από κοινού, διότι πολλές φορές έχουμε καταλόγους αιτημάτων που δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν όλα εντός ενός προϋπολογισμού, άρα προτεραιοποίηση των στόχων της ανάπτυξης, ιεράρχησή τους, ούτως ώστε ακριβώς να γίνει ρεαλιστική όχι μόνο η έναρξη αλλά και η ολοκλήρωση των έργων. Τέλος, πετυχαίνουμε την κυβερνητική δέσμευση με χρονοδιαγράμματα και όχι απλώς με διακηρύξεις για τα κρισιμότερα, τα πιο εμβληματικά τουλάχιστον έργα της περιφέρειας. Και όπως είπα, δίνεται τη δυνατότητα για έλεγχο προς την κυβέρνηση, έλεγχο της κυβέρνησης και των υπουργών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Τα περιφερειακά συνέδρια όμως υπηρετούν και ένα δεύτερο ευρύτερο στόχο. Και αυτός είναι στο να διαμορφώσουμε τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και το εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι κεντρικοί άξονες έχουν χαραφθεί. Όμως οι κλαδικές εξειδικεύσεις και οι περιφερειακές επίσης εξειδικεύσεις και συγκεκριμενοποιήσεις θα γίνουν μετά και με τη βοήθεια ακριβώς των πορισμάτων αυτών των συνεδρίων. Είμαι βέβαιος και για θεωρητικούς επιστημονικούς λόγους αλλά και για πρακτικούς ότι αυτή η μεθοδολογία στο τέλος
θα οδηγήσει σε πιο θετικά αποτελέσματα από το αν γινόταν όλα από τα Υπουργεία χωρίς αυτή την εμπειρία την οποία έχουμε και την οποία θα έχουμε και αυτές τις μέρες εδώ. Στο τέλος της ημέρας, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, θέλουμε ακριβώς να έχουμε επομένως ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, στο οποίο η κάθε περιφέρεια θα εκπροσωπείται, θα βρίσκει τον εαυτό της μέσα από το σχέδιο με τις προτάσεις της, τους στόχους της, τις ιδιαίτερες επιδιώξεις της. Τελικός στόχος των περιφερειακών συνεδρίων είναι να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Όχι μόνο ανάμεσα στην κυβέρνηση, στην περιφέρεια και την τοπική κοινωνία, αλλά σχέσεις εμπιστοσύνης τελικά προς την ίδια τη δημοκρατία και την πολιτική. Και αυτό νομίζω είναι το τελικό ζητούμενο. Διότι μέσα από αυτή τη βαθιά κρίση ακριβώς υπήρξαν φαινόμενα, υπήρξαν αφορμές, αλλά υπάρχουν και δυνάμεις που αμφισβητούν ακριβώς τη δημοκρατία, αμφισβητούν την ελληνική, αμφισβητούν το κράτος δικαίου. Ακριβώς γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να εξασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα υλοποιηθούν στην ώρα τους. Υπερθεματίζουμε, κύριε Περιφερειάρχα και κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ, αυτό το οποίο είπατε. Είναι ένα θέμα αξιοπιστίας όχι μόνο της κυβέρνησης και της περιφέρειας, αλλά και της ίδιας διαδικασίας που, όπως είπα, θέλουμε να δώσουμε να έχει συνέχεια και να αποκτήσει βάθος. Στόχος μας είναι λοιπόν, σε συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς, να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων των περιφερειακών συνεδρίων, που με λειτουργική και διοικητική επάρκεια θα εξετάζει σε ποια φάση βρίσκεται το κάθε θέμα, κατά πόσο υλοποιείται κανονικά, αν χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις και ποιες και ό,τι καθεξής. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτές τις διαπιστώσεις ό,τι αφορά τα περιφερειακά συνέδρια, θα ήθελα να προχωρήσω λέγοντας ότι ειδικά το σημερινό συνέδριο γίνεται σε μια συγκυρία που νομίζω καθίσταται ακόμα πιο φανερό, πιο ορατό, ότι προχωρούμε σε μια φάση όπου ο ιστορικός κύκλος των μνημονίων και της Σκληρής Επιτροπής φτάνει επιτέλους στο τέλος του. Έπειτα από μια μακρά περίοδο βαθιάς ύφεσης, η οικονομία μπήκε σε φάση σταθεροποίησης και από φέτος μπαίνει σε μια τροχιά ανάκαμψης, η οποία βεβαιώνεται από όλους τους διεθνείς φορείς και οργανισμούς και η οποία αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζεται στην εξέλιξη της παραγωγής, της απασχόλησης, των εξαγωγών, των επενδύσεων. Τόσο οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές λοιπόν, όσο και η εξελίξη στην πραγματική οικονομία δείχνουν ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να περάσουμε στην μεταμνημονιακή εποχή. Όμως, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει και ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Αντίθετα, τώρα που ο κύκλος των μνημονίων φτάνει στο τέλος του, οι ευθύνες του πολιτικού μας συστήματος συνολικά και βεβαίως οι ευθύνες της δικής μας κυβέρνησης γίνονται μεγαλύτερες. Πρώτον, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πορεία θα ολοκληρωθεί, ότι λέει το τέλος των μνημονίων και της επιτροπής θα γίνει με τρόπο καθαρό, χωρίς νέα προϋποθέσεις. Δεύτερον, διότι και κυρίως θα έλεγα, διότι η έξοδος από τα μνημόνια και την επιτροπή θέτει το καθήκον να σχεδιάσουμε από τώρα τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Και στο κέντρο αυτού του σχεδιασμού τίθεται το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Γιατί? Διότι η κρίση που βιώνουμε, και σήμερα το φαίνεται πιο καθαρά από ότι στην αρχή της κρίσης, η κρίση που βιώνουμε δεν ήταν μόνο δημοσιονομική κρίση. Ήταν εξ αρχής μια κρίση του παραγωγικού συστήματος και του συστήματος εξουσίας που διαπληκόταν με αυτό. Ένα σύστημα πελατειακό, κρατικοδίαιτο, εμπολής ενός παρασιτικού καπιταλισμού, όπως σήμερα σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν. Ακριβώς γι' αυτό η απάντηση στην κρίση δεν μπορεί να είναι αυτό που έχει γνωστό ως νεοφιλελευθερισμός, ούτε μπορούμε να αναποθέσουμε την ανάπτυξη της χώρας στους αυτοματισμούς των αγορών.
Ανάπτυξη χωρίς σχέδιο, χωρίς κοινωνικές δεσμεύσεις, δεν μπορεί να υπάρξει. Και αν υπάρξει, θα είναι καταστροφική για το περιβάλλον και για την κοινωνία. Για να προχωρήσουμε λοιπόν μπροστά, χωρίς πισωγυρίσματα, πρέπει να δημιουργήσουμε την ανάπτυξη πάνω σε ισχυρές παραγωγικές βάσεις, σε τομείς δραστηριότητας με υψηλή προστιθέμενη αξία, ικανή να δημιουργεί προϊόντα εξαγώγημα, αλλά και θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες. Νέο υπόδειγμα ανάπτυξης βεβαίως δεν σημαίνει να αφήσουμε τις δραστηριότητες που έχουμε, τους κλάδους που έχουμε, τις καλλιέργειες που έχουμε στην τύχη τους. Το νέο δεν μπορεί να υπάρξει μέσα από την καταστροφή του παλιού, όπως λένε ορισμένες θεωρίες. Το νέο μπορεί να υπάρξει μέσα από τον μετασχηματισμό του παλιού. Μέσα από τη δυνατότητα που πρέπει να του δοθεί να ενσωματωθεί στο καινούργιο υπόδειγμα το οποίο δημιουργούμε. Νέο υπόδειγμα ανάπτυξη δεν σημαίνει να αφήσουμε τις τάσεις από βιομηχάνησης, που εδώ η περιφέρεια τις γνωρίζει πολύ καλά, ή τη συρρήκνωση της πρωτογενούς παραγωγής να συνεχίζονται, όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα. Πρέπει να αντιστρέψουμε τις τάσεις αυτές, έτσι ώστε το ειδικό βάρος της μεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής στο εθνικό εισόδημα να αυξηθεί ουσιαστικά, και είναι σημαντικό που τέτοιες τάσεις αρχίζουν να αποφαίνονται. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να διπλασιάσουμε τα επόμενα χρόνια το ποστό της μεταποίησης από 8 έως 9% που είναι σήμερα επί του ΑΕΠ στο τουλάχιστον 15% και στη συνέχεια στο 20% για να έχουμε μια ισχυρή βάση παραγωγική, όπως είπα. Παράλληλα, πρέπει να συνδέσουμε το πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση, αλλά και τους δύο αυτούς τομείς με τον τουρισμό, προκειμένου μεγάλο μέρος της τουριστικής κατανάλωσης να καλύπτεται από εμπορίες παραγόμενα προϊόντα. Με την έννοια αυτή, ο τουρισμός, που και η περιοχή εδώ έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και μάλιστα σε ειδικές μορφές τουρισμού, ο τουρισμός λοιπόν στα πλαίσια της νέας εθνικής στρατηγικής αποκτά διπλό ρόλο. Από τη μια βέβαια είναι η αυτόνομη συμβολή τουρισμού στο εισόδημα και στην απασχόληση. Από την άλλη όμως ο τουρισμός καλείται να παίξει το ρόλο ενός μοχλού για την τόνωση και την ανάταση της εμπόριας πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, για την προβολή των εφορίως παραγόνων προϊόντων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα των προϊόντων διατροφής και ελληνικής γαστρονομίας. Ορισμένοι θεωρούν το ζήτημα της βιομηχανίας και της εκβιομηχάνησης ως μια υπόθεση του περασμένου αιώνα. Μιλούν μάλιστα ορισμένοι για μεταβιομηχανική εποχή και για οικονομίες των υπηρεσιών. Κάνουν λάθος. Όχι μόνο δεν έχει τελειώσει η υπόθεση της μεταποιητικής βιομηχανίας, αλλά βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας φάσης ανάπτυξής της, καθώς ο νέα υλικά, νέες τεχνολογίες, νέοι τρόποι παραγωγής, νέοι τρόποι ικανοποίησης των αναγκών, αλλά και νέες ανάγκες που εμφανίζονται, συνθέτουν ένα ψηφιακό σύμπαν που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε διαμόρφωση, και πολλοί μάλιστα το αποκαλούν αυτό το φαινόμενο που ζούμε ως ένα νέο τεχνολογικό κύμα ή ως μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πολλές χώρες μάλιστα, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, αλλά και η Ισπανία και άλλες μικρότερες, με προγράμματα υπό τον συνήθι γενικό τίτλο Industry 4, επεξεργάζονται ειδικές στρατηγικές για να δουν κάθε φορά πώς θα αποκτήσει μια σχέση και μια επαφή με αυτό το γύμνεσθε. Άρα ο κόσμος που δούμε δεν είναι στατικός και μέτρο των προσπαθειών μας δεν πρέπει να είναι μόνο το παρελθόν, αλλά και το μέλλον που έρχεται και οι δυνατότητες που φέρνει αυτό ή και οι κίνδυνοι αν εμείς αδρανήσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ταχύ ανάπτυξη της μεταποίησης σε σύγχρονες βάσεις, πρώτον για να μετατρέψουμε υπό συνθήκες οικολογικής προστασίας τις πρώτες ύλες που έχουμε και τα αγροτικά προϊόντα που έχουμε σε τελικά προϊόντα και δυνατόν διεθνώς αναγνωρίσιμα τελικά προϊόντα, και δεύτερον για να συνδεθούμε με αυτό το νέο κύμα καινοτομιών, εντοπίζοντας εκείνες τις πτυχές, εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε
μία παρουσία. Στη βάση αυτή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλά αμοιβόμενες, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, να απορροφήσουμε επιστημονικό δυναμικό και ακόμα να αναπτύσσουμε επιστημονικό δυναμικό το οποίο έχει φύγει στο εξωτερικό, αξιοποιώντας και τις εμπειρίες που στο μεταξύ αποκτάμε. Διαψεύδονται επομένως οι απόψεις. Και έχουν ξανά κεντρική θέση. Ταυτόχρονα έγκυρες μελέτες μας δείχνουν ότι τις επόμενες δεκαετίες πιστοποιημένα προϊόντα διατροφής, ποιοτικά προϊόντα αγροδιατροφής θα έχουν μεγάλη ζήτηση και ακριβώς είναι ο τομέας που εμείς έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Στη χώρα μας με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και της επιχειρηματικής τάξης χώρας, ποιοι να εξαιρέσω, μείναμε πολύ πίσω. Πρέπει να σας πω ότι το ελληνικό δημόσιο, τώρα που έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης χώρας, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά το κράτος αφοπλίστηκε το ίδιο από εργαλεία, από δομές και διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών, δημόσιων πολιτικών. Ακόμα και η έννοια των κλαδικών και των τομεακών πολιτικών έχει εξοβελιστεί από το πολιτικό δεξιλόγιο. Όπως όμως είπα και στην αρχή, μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο αν προχωρήσουμε γρήγορα και με σχέδιο. Και αυτό κάνουμε. Ποια είναι η θέση της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε αυτό το νέο υπόδειγμα ανάπτυξης? Αυτό θα είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σε όλες τις συνεδρίες, τις θεματικές που θα ακολουθήσουν. Θα ήθελα όμως κατά την έναρξη ακριβώς αυτών των εργασιών να διατυπώσω ορισμένες πρώτες θέσεις μας. Το κύριο χαρακτηριστικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το ιδιαίτερο θα έλεγα είναι ότι αποτελεί μια περιφέρεια που βρίσκεται σε φάση έντονου μετασχηματισμού. Αλλάζει κατά τρόπο ριζικό η θέση της περιφέρειας στον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Από μια ακριτική και σχετικά υστερούσα απομονωμένη περιφέρεια μετασχηματίζεται σε πύλη της χώρας και της Ευρώπης, σε σημαντικό ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο διεθνούς σημασίας. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξώνων των έργων που βρίσκονται υπό σχεδιασμό ή εκτέλεση, οι επενδύσεις που έχουν ήδη αναγκευθεί και θα συντηθούν περαιτέρω στα λιμάνια και τα δύο, της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, οι σχεδιασμοί για τις συνδρομικές γραμμές, η υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου με τους διασυνδέσεις του με τις γειτονικές χώρες, οι προοπτικές χρήσεις του υδροποιημένου φυσικού αερίου και πολλά άλλα έργα υποδόμων που βρίσκονται στη φάση της εκτέλεσης του σχεδιασμού μαρτυρούν την αναβάθμιση του στρατηγικού ρόλου της περιφέρειας. Οι προθετικές δυνάμεις που βρίσκονται από αυτή την εξέλιξη δεν είναι συγκυριακές, δεν είναι κάτι παροδικό. Πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκονται καταρχήν βεβαίως οι δυνατότητες της περιοχής που ήταν σε αδράνεια επί δεκαετίες, αλλά βρίσκεται και παράγοντες όπως είναι το άνοιγμα των συνόρων, όπως είναι η ένταξη γειτονικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που φέρνουν στο προσκήνιο νέες διελεύσεις, νέους δρόμους και νέα δίκτυα εμπορικών και άλλων και ενεργειακών διαδρομών. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες βρίσκονται πίσω από αυτό το μετασχηματισμό στον οποίο αναφέρθηκα. Πρώτη για μια εξέλιξη που ακόμα δεν έχουν φανεί πλήρως οι συνέπειές της και που εμείς ακριβώς πρέπει να δούμε πώς αυτές οι στρατηγικές εξελίξεις θα συνδεθούν και θα έχουν το αποτύπωμά τους
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, στις αγροτικές καλλιέργειες, στον αγροτικό κόσμο, στην μεταποίηση, για τον οποίο μιλούσα πριν, στις υπηρεσίες, στις όλες τις τοπικές. Το βέβαιο όμως, και μπορούμε να το προβλέψουμε από τώρα και αισιόδοξο, είναι ότι μια σειρά χαρακτηριστικά της περιοχής που στο παρελθόν ήταν ή εθερούνται ως μειονεκτήματα, τώρα γίνονται πλεονεκτήματα. Η απομόνωση δίνει τη θέση της σε μια πολλαπλή δικτύωση της περιφέρειας και η καθυστέρηση δίνει τη θέση της σε διλήμματα επιλογών που πρέπει να συζητήσουμε πού ακριβώς και πώς ακριβώς θέλουμε να κατευθύνουμε την ανάπτυξη. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι από την άποψη των αντικειμενικών δεδομένων η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης μπορεί να καταστεί όχι μόνο ενεργειακός και διαμετακομιστικός όμβος, αλλά και σημαντικός περιφερειακός πόλος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Από την άλλη μεριά όμως, η Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι μια περιφέρεια από τις φτωχότερες στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, χαμηλότερο από το μέσο εθνικό, με χαμηλότερη παραγωγικότητα εργασίας, με συγκριτικά περιορισμένους ανθρώπινους πόρους. Δεκαετίες λανθασμένων επιλογών έχουν καταδικάσει την περιοχή σε ελλειμματική ανάπτυξη, αν όχι σε υπανάπτυξη, με ανεπαρκείς διασυνδέσεις με την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη, με κυριαρχία παραδοσιακών και εμπολής παροχημένων κλάδων έντασης εργασίας και χαμηλής ειδίκευσης. Όποια σχέδια υπήρξαν και κίνητρα δόθηκαν ήταν αποσπασματικά και άστοχα και αντικειμενικά στήριξαν ένα είδος επιχειρηματικότητας με περιορισμένη κοινωνική ανταποδοτικότητα. Αυτό όμως είναι το παρελθόν. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Διότι οι μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και εμπειρικά δεδομένα που έχουμε, δείχνουν ότι η περιφέρεια μπορεί να γίνει η βάση για ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων με έμφαση την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, με παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της σε ειδικές μορφές τουρισμού. Η περιφέρεια διαθέτει επίσης σημαντικές ενεργειακές δυνατότητες και κοιτάσματα ορεικτών πρώτων υλών, η αξιοποίηση των οποίων υπό συνθήκες πάντα οικολογικής προστασίας και κοινωνικής αποδοχής θα διευρύνει τη δυνατότητα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος. Η περιφέρεια με το Δήμο Κρήτη Πανεπιστήμιο που αποτελεί μια εστία γνώσης και έρευνας η οποία πρέπει να ενισχυθεί και το θέμα το οποίο επίσης θα μας απασχολήσει μπορεί να και πρέπει να επιδιώξει τη στενότερη σύνδεση της έρευνας τόσο με την αγροτική όσο και με την βιομηχανική παραγωγή διότι ακριβώς η οικονομία σήμερα εξαρτάται από την έρευνα και από τη γνώση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Συμπερασματικά. Κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Θα ήθελα στο σημείο αυτό επίσης να παρατηρήσω με αφορμή όσα ακούσαμε στην αρχή ότι ακριβώς η διώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη της περιοχής θα κάνει την περιοχή σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι σήμερα ένα διεθνές πρότυπο, ένα διεθνές θετικό παράδειγμα αρμονικής δημοκρατικής συμβίωσης πολιτών με διαφορετικές πεπιθήσεις θρησκευτικές και άλλες και αυτή θα πρέπει να είναι η δική μας απάντηση σε όποιους έχουν τις όποιες σκέψεις ή σχέδια η απάντηση δηλαδή στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία πρέπει να είναι η αλληλεγγύη η απάντηση σε όσους υποδαβλίζουν τις διακρίσεις πρέπει να είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια. Οι εργασίες αυτού του διημέρου συνεδρίου μας δίνουν την ευκαιρία ακριβώς να εξειδικεύσουμε αυτές τις κατευθύνσεις, να δούμε θέμα προς θέμα πού βρισκόμαστε και πώς προχωρούμε
και στο τέλος του συνεδρίου να μπορούμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού και με τις διαδικασίες οι οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες τελικές αποφάσεις. Είτε όμως μιλάμε για την περιφέρεια τη συγκεκριμένη, είτε μιλάμε για τη χώρα, ένα ακόμα ερώτημα με το οποίο πρέπει να αναμετρηθούμε είναι με ποιες κοινωνικές, με ποιες παραγωγικές δυνάμεις, με ποιες μορφές επιχειρηματικότητας μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια. Θα ήθελα εδώ απλώς να σημειώσω ότι το επίκεντρο, το βασικό μάλλον υποκείμενο της ανάπτυξης δεν είναι τελικά ούτε οι αγορές, όπως λένε ορισμένοι, ούτε το κράτος, ούτε οι επιχειρήσεις από μόνες τους. Το βασικό υποκείμενο της ανάπτυξης είναι η ίδια κοινωνία. Και ακριβώς η κοινωνία με τους θεσμούς που δημιουργεί, με τις επιλογές που κάνει, με τα πλαίσια που διαμορφώνει, εδώ στην οποία τελικά δρούν όλοι οι υπόλοιποι φορείς. Και ακριβώς το συνέδριο αυτό σηματοδοτεί μια ευρύτερη προσπάθεια πρέπει να κάνουμε, στο να φέρουμε, να κάνουμε την υπόθεση ανάπτυξης, υπόθεση ακριβώς της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, μιλώντας για τον ρόλο της κοινωνίας, αναδεικνύεται και ο ρόλος νέων θεσμών, που είτε δημιουργούμε είτε πρέπει να δημιουργήσουμε, ούτως ώστε να δοθεί δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό όχι μόνο να έχει άποψη για τις μεγάλες επιλογές που αφορούν τη ζωή του, αλλά να μπορεί να έχει και δυνατότητα ο ίδιος να αξιοποιήσει τους πόρους τους τοπικούς, τουλάχιστον σε τομείς που αυτό είναι εφικτό. Αυτόν τον ρόλο ακριβώς παίζουν οι νέοι θεσμοί που δημιουργούμε στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας με τις ενεργειακές κοινότητες οι οποίες θα ακολουθήσουν με σχήματα μικροπιστώσεων τα οποία θα θεσμοθετηθούν και θα τεθούν σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα, οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν τη δυνατότητα και να συναποφασίζουν το είδος της ανάπτυξης αλλά και να συμμετέχουν οι ίδιες στην υλοποίησή της. Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα όσο γίνεται πιο σύντομα να περιγράψω τις βασικές αρχές που διέπουν το σχέδιό μας τόσο για την ανάπτυξη της χώρας όσο και την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιφέρειας. Στη βάση αυτή και με τον ρόλο που ο καθένας μας έχει, η κυβέρνηση, η περιφέρεια, η Δήμη, οι τοπικοί φορείς, οι πολίτες, ευελπιστώ ότι αν σε ένα χρόνο ή συντομότερα ή αργότερα χρειαστεί να κάνουμε τον απολογισμό, θα είμαστε θέση να διαπιστώσουμε ότι όλοι εμείς, μέσα από τη συνεργασία που σήμερα χτίζουμε, θα μπορούμε να αποδείξουμε ότι συμβάλαμε στο να γίνουν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της στροφής αυτής που πρέπει να υλοποιήσουμε στην κατεύθυνση ενός νέου υποδείγματος βιώσιμης και δίκης ανάπτυξης. Και νομίζω ότι θα έχουμε όλη την ικανοποίηση τότε να δούμε ότι με τη δική μας συμβολή στη θεμελίωση ακριβώς αυτής της νέας διαδικασίας τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια τα οποία μπορούν να μας κάνουν υπερήφανους για να συνεχίσουμε σε ακόμα πιο τολμηρά και επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.